Επίτροπε, πώς θα κρίνατε τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε Ελλάδα και Κύπρο, δεδομένου ότι τα ποσοστά και οι απόλυτοι αριθμοί παραμένουν αρκετά χαμηλοί. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τους έχουμε δώσει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και αυτό που έχουμε παρακολουθήσει είναι ότι έχουν από την αρχή επιβάλλει, θα έλεγα, ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εκτός από τα μέτρα τα οποία ε, τα κράτη-μέλη επιβάλλουν, έχει σημασία και ήδη οι πολίτες να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών και να, μπο να βοηθούν και ήδη ώστε να επιβραδύνουμε την εξάπλωση αυτού του ιού. Ε, παρακολουθούμε και είμαι σε πολύ τακτική επαφή με τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας και της Κύπρου σε μια πολύ στενή συνεργασία. Δύο φορές τη βδομάδα συμμετέχουν σε, ε, σε video calls που έχουμε μαζί με τους υπόλοιπους υπουργού υγεία και παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση. Ε, είναι πραγματικότητα ότι ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη τώρα ε, έχουν, είναι σε μία παρόμοια θέση όσον αφορά τα, τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει. Και ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνατε στους Έλληνες που μας ακούν. Θα έστελα ένα μήνυμα δύναμης και υπομονής. Ξέρω ότι έχει ακουστεί πάρα πολύ το μήνυμα «μένουμε σπίτι», αλλά πρέπει να αντιληφθούμε γιατί μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εθελοντές και όχι μόνο. Μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και μένουμε σπίτι για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση του ιού, ώστε να μπορούν τα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν και να στηρίξουν και να βοηθήσουν και όλους τους άλλους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό θα περάσει αυτή η κρίση. Θα το, αντιμετω... το αντιμετωπίζουμε και θα το ξεπεράσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία όλοι μας να πειθαρχήσουμε με τα μέτρα τα οποία υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Εγώ Καλή επιτυχία. Καλή ευχαριστώ. Να είστε ασφαλείς. Και εσείς.